κεντρικό στόχο να μείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας και να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Συναντήθηκαν πριν από λίγη ώρα στην Αθήνα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Γεραπετρίτης και Φιντάν αντάλλαξαν θερμή χειραψία μπροστά στις κάμερες, ενώ ακολούθησε η μεταξύ τους συνάντηση. Έχουμε συνδεθεί με τον Γιάννη Ευσταθίο στο Υπουργείο Εξωτερικών και την ανταποκρίτρια του Open στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζαχαράκη. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Γιάννη, να ξεκινήσουμε από εσένα και από όλα τα νεότερα από την συνάντηση των δύο υπουργών και από τις κοινές δηλώσεις, αν έχουν ξεκινήσει. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση και περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να ξεκινήσουν οι δηλώσεις του κύριου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάν. Είναι περίπου 2,5 ώρες και πλέον αυτή η συνάντηση. Έχει ξεπεραστεί το πρόγραμμα κατά μισή ώρα. Ίσως και αυτό είναι μια ένδειξη των συζητήσεων. Πάντως το κλίμα εδώ ήταν θερμό. Φάνηκε από την θερμή χειραψία που είχε ο κύριος Γεραπετρίτης υποδεχόμενος τον κύριο Φιντάν στα σκαλιά του Υπουργείου Εξωτερικών. Αμέσως μετά πήγαν στο γραφείο του Υπουργού. Έγινε η κατηδίαν συνάντηση και ακολούθησε η διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή και υφυπουργών και πρέσβειων των δύο χωρών. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και η ατζέντα που θα υπάρξει στο Ανώτατο Συμβούλιο Ελλάδας και Τουρκίας που θα γίνει στη γειτονική χώρα στις αρχές του 2025. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι οι δύο πλευρές προσήλθαν σε αυτή τη συνάντηση με σταθερές τις θέσεις τους. Δηλαδή ο κύριος Χακάν Φιντάν, όπως μας είχε προειδιάσει άλλωστε και τις προηγούμενες ημέρες, ήρθε εδώ με την επιδίωξη να τεθούν σε συζήτηση όλες οι αξιώσεις και οι αιτιάσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Από την πλευρά του κύριου Γεραπετρίτη μαθαίνουμε πως η επιδίωξη είναι να συζητηθεί μόνο το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Μένει να δούμε όμως τι ακριβώς έγινε σε αυτήν την συνάντηση. Εκείνο που λένε οι γνωρίζοντες είναι ότι εφόσον υπήρξε μετά διευρυμένη συνάντηση, η οποία διέρχεσε και αρκετά, είναι βέβαιο ότι προσπέρασε μια απλή καταγραφή των θέσεων των δύο πλευρών αυτή η συνάντηση. Πιθανά να έχουμε μπει και στην ουσία ή και σε κάποια θέματα ουσιαστικά. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Και ότι εκείνο που επίσης είναι σημαντικό για τις δύο πλευρές είναι αυτό το ήπιο κλίμα που έχει δημιουργηθεί να διατηρηθεί έτσι ώστε να οριμάσουν κάποιες προϋποθέσεις που ενδεχομένως να οδηγήσουν αργότερα στην εμβάθυνση των συζητήσεων. Ματίνα, μένει να ακούσουμε και τις δηλώσεις των δύο υπουργών, να δούμε πού βρισκόμαστε. Εν αναμονή λοιπόν και των δηλώσεων των δύο υπουργών. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Γιάννη Ευσταθίου.